πάμε σε ένα κορίτσι το οποίο δεν χρειάζεται ούτε να αγοράσει ούτε να πουλήσει, που μάλλον πουλάει από μόνη της, είναι η Ελένη Φουρέιρα, η οποία με επίσημη ανακοίνωση του το ΡΙΚ, σήμερα το περιμέναμε μεσημέρι, τελικά μας ήρθε γύρω στις 11 το πρωί. Η επιστολή, η επίσημη επιστολή λοιπόν του ΡΙΚ, η Ελένη Φουρέιρα ταξιδεύει με τα χρώματα της Κύπρου για την Λισαβόνα, τον προσεχή Μάιο, 8, 10 και 12 Μαΐου είναι ο 63ος διαγωνισμός τραγουδίου Eurovision με το τραγούδι Φουέκο, όπως ήδη το έχουμε έτσι αποκαλύψει και μέσα από την εκπομπή μας αλλά και τα διάφορα sites, τα οποία είχαν δώσει έτσι κάποιες λεπτομέρειες για το τραγούδι. Θα σου πω όμως πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει. Έχω να σου πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο... Φίλαν τα χάρη μου. Φίλαν τα για να τα πει τώρα. Είναι που μας λέει, είναι ένα πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι το οποίο θα ζήλευε τους στίχους και τη μουσική. Η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπεζ. Τάσο, είναι ότι πιο ωραίο στείλαμε μέχρι σήμερα. Είναι. Για μένα προσωπικά και για την εποχή την οποία ζούμε, ναι. Μπράβο και η Ελένη μας. Φουρέιρα είναι όντως. Η Ελένη τη Έλληνα Παπαρίζου δεν θα ταιριάζει τόσο. Και θα το δεις όταν κυκλοφορείς. Καλά, δεν τάσω, γιατί μας είπες. Θα σου πω ότι το τραγούδι έχει ήδη ηχογραφηθεί από την Ελένη. Γιατί δεν είπες έναν demo να μας βάλει. Δεν μου για τον Πάτσο, ούτε εμένα. Λοιπόν. Εντάξει, μπορεί να καλυφθούν όλα με χορηγούς. Γιατί είναι η Φουρέιρα. Και με την εταιρεία τη που φαντάζομαι θα δώσει και η εταιρεία κονδύλι. Όχι. Είναι ένα τραγούδι. Έγινεται. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα συζητηθεί, θα χορέψει όλη η Ευρώπη, όχι μόνο την ημέρα του διαγωνισμού ή κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, εν πάση περιπτώσει. Είναι αγγλόφωνο. Είναι αγγλόφωνο. Θα παίξει πάρα πολύ και σε charts στο εξωτερικό και σας το υπογράφω από τώρα. Κάμα λίγο τώρα. Καλά, μόνο αγγλικά έχει, επειδή το Φουέκο δεν είναι. Απλά δεν το θυμάμαι. Τάσο, μόνο αγγλικά. Αυτό που ξέρω είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινά μέχρι που τελειώνει, είσαι συνεχώς έτσι και θες να χορέψει. Τα άκουσα, ναι. Αφού είπα στον Χριστιανό, με άκουσε λίγο. Γι' αυτό είναι πια στο ΡΙΚ. Σαν τι το άκουσε, σαν φίλο. Σαν φίλο, ναι. Δεν έχω να κάνω, δεν έχω καμία σχέση και όλα αυτά που λέγαμε για δημόσιες σχέσεις και τα λοιπά ήταν. Μου φτιάξε σαν φίλο, Τάσο. Όχι, δεν μπορώ. Σαν φίλο τότε, να του πει αυτό που λέγαμε χθε με τον προϋπολογισμό. Το έχω πει. Ότι όλοι έπρεπε να υποστηρίζονται το ίδιο. Εγώ παιδιά, συμφωνώ πάρα πολύ με τη Φουρέιρα και πιστεύω ότι μια χαρά θα είναι και πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ αν ήμουν ο Χοβίκ, η Μαϊνού Σουάν κλπ. Θα είχα θέμα αν εμένα μου έλεγαν όχι σε 35 πράγματα λόγω budget και φέτος επειδή είναι η Φουρέιρα θα είναι σε όλα ναι. Για το budget και για όλα αυτά δεν έχουν, δεν έχουν μιλήσει, όχι δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν ερωτηθεί. Τάσο δηλαδή εσύ αν ήσουν η Φουρέιρα ήταν να πάει να πεις ότι συμμετέχω χωρίς να έχω εξασφαλίσει 35 πράγματα. Θα σου πω το εξής, σκέψου. Δεν θέλω να σε παραπλανεί το χρώμα. Ναι, σκέψου πώ. Ποτέ δεν με παραπλάνησε το χρώμα. Σκέψου όμως το εξής. Πόσο εμπιστεύεται η Ελένη Φουρέιρα την ομάδα της όλα αυτά τα χρόνια από ενδυματολόγους, χορογράφους, χορευτές και έρχεται μια πρόταση από το ΡΙΚ. Με ένα συνθέτη, Άλεξ Παπακοσταντίνου, ο οποίος της αλλάζει την άποψη. Και πάει με αυτόν το οποίο της πρότεινε το ΡΙΚ. Σκεφτείτε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο θα δούμε τόσο στο βίντεο κλιπ όσο και στη σκηνική της παρουσία. Τι σχέση έχει τον που λέω εγώ με τον που λες εσύ όμως. Θέλω να σου πω ότι είδε κάποια πράγματα ολοκληρωμένα. Μιλάμε για... Εννοείς ότι κερδίσαν... Την κέρδισε... Μπράβο! Την κέρδισε η ολοκληρωμένη πρόταση με τους ανθρώπους με τους οποίους θα δουλέψει, όπως είναι η Σάσα, η οποία θα αναλάβει τη σκηνική της παρουσία. Μα αυτό μας έλειπε, Τάσο, είναι κορυφαία η γυναίκα, ενώ κάνει καριέρα. Αυτό λέω όμως, Τάσο, θεωρείς ότι είναι άδικο για τους προηγούμενους. Και άλλοι διαγωνιζόμενοι που μας εκπροσώπησαν θα ήθελαν να είχαν στην διάθεσή τους και άλλα άτομα και άλλα χρήματα να κάνουν πράγματα. Να. Όπως επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι έκαναν οι άνθρωποι. Εγώ απλά υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να έχουν. Στην Κυπριακή αποστολή που να είναι Κύπριος αυτό. Γενικά και δύο να υπήρχαν πάλι, εμένα δεν θα μου κάνει κάτι. Είναι ένα άλλο θέμα που σου είπα αυτή τη στιγμή. Θα πάει εξαιρετικά και είναι πάρα πολύ καλή. Θα πάει η Χριστιανά μου, το χρόνο να φέρουμε την Τζένιφερ Λόπεζ να πάει Eurovision. Ας πούμε, δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Και μετά που να απολύνουν τα λεφτά, φέρουμε την Σακίρα, ας πούμε.
Και να ο χορογράφος, ας πούμε. Νομίζω χάθηκε αυτό ο ρομαντισμός που είχε Eurovision τόσα χρόνια πριν και η ταυτότητά μας. Ναι. Για πάρα πολλά χρόνια νομίζω και το. Και δεν παίρνω το μέρος. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν εξελισσόμαστε και δεν δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Η δικά μας σου πρόταση να πάει στο ιστορικό χρόνο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αλλά πάντως θέλω να συζητήσεις κάτι. Μπορώ να πάω και να βγαίνω έτσι να τα λέμε στη Λισαβόνα. Να με στείλεις. Μπορώ να πάω, Λαλή. Μπορώ να τα κάνω. Να σου φέρνω συνεντεύξεις, πράγματα. Κοίταξε να πάει ο Βασιλείου που θα ακουστήσει κάτι στην εκπομπή μας και φαντάζομαι να φτιάξει κιόλας, εννοεί. Και κάπου σας έχασα. Είναι... Το Μάιο που ο Τάσος αιτείται να πάει στη Eurovision. Ναι, να με στείλεις. Με ποιο θέλεις να συζητήσω. Αν ναι, με κανένα. Να σε στείλει, εννοείς, να σου κόψει εισιτήριο. Τι λες, ρε Τάσο, που εγώ να αποφασίσω. Ενώ θέλεις να συζητήσεις με το Ρίκ. Με το κανάλι μας, θέλεις να συζητήσεις με το Ρίκ. Με το κανάλι μας, χριστιανά μου, το Ρίκ δεν ξέρω να τη σκέψεις. Τώρα που να έρθει ο Μάστρος, σε να το πεις. Όπως μου το είπες, λέω κι εγώ ότι... Αφού θα φτιάξω στην εκπομπή μας. Απλά, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, χρόνια ολόκληρα η Κύπρος έχει, συγγνώμη, το ΡΙΚ, έχει στείλει συνθέτην Κύπριον, τραγουδιστήν, στιχουργό. Εντάξει, παιδιά, είναι... η φίλη του είναι πάμε στο επόμενο θέμα. Κανείς δεν λέει, ναι, ότι η Φουρέιρα δεν θα τα πάει καλά, εμείς θα τη στηρίξουμε όλοι, εννοείται πως στηρίζουν οι Κύπροι πάντα τον τραγουδιστή. Ήταν να μην το μαζεύκαμε τον Τάσο. Είναι... Τρομακτικό, τελικά, πόσο καλά με ξέρεις. Εντάξει, είναι... Πάω πιο το νερό μου. Αν ήταν άλλη περίπτωση, θα σε μαζεύκαμε. Θα σου πω, στο τυπέτιντο σκαμνούν, άμα έτσι στεγνώνει ο λίγο το πινουλιό νερού είναι, ναι. Δεν ξέρω, είδα πάρα πολύ αργά, είδα μετά τα σχόλια. Το καλύτερο ήταν στο Twitter. Δεν εκεί έχω, ήταν όλα λεφτά. Γαλλικό debate για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση. Ο τρόπος που έγινε, σωστά, έχω δίκιο. Αυτό δεν είναι τραγούδι να στείλουμε στην κυπριακή. Για να σας πω κάτι, γραμμάτα που θα με τσιμίσω, μπλε, άσπρο, κοκκίνο. Λοιπόν, επειδή σήμερα νομίζω δεν τους πιάνω καθόλου, ειλικρινά, ή δουλεύουμε ή κάτι άλλο πάει λάθος, ακούμε το μοναδικό κομμάτι που θα θέλαμε να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision και πάμε στο επόμενο θέμα.